έφτασε η στιγμή να σας μιλήσω για την εμπειρία μου στο Mindspark Event της Αλεξανδρούπολης. Το event καινοτομίας και marketing που πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Απριλίου και όλοι όσοι με ακολουθείτε στο Instagram ή το Instagram του Γιατί Όχι ή το Instagram του Mindspark έχετε δει ήδη ότι έχω πάει εκεί και έχουμε κάνει 6 podcast με τους βασικούς ομιλητές. Το Mindspark ήταν μια αποκάλυψη για μένα, θα πω. Να σας πω καταρχάς ότι ξεκίνησε από την Αλεξανδρούπολη, αλλά επειδή όπως όλες οι ωραίες σπίθες ανοίγουν πυρκαγιές, δεν περιορίστηκε εκεί. Πέρυσι ήρθε στη Θεσσαλονίκη, όπως και θα ξαναέρθει φέτος στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τιμωμένη χώρα την Ινδία φέτος. Λοιπόν, το Mindspark είναι ένα διήμερο πάρτι, θα το πω, δημιουργικότητας, καινοτομίας και marketing. Την πρώτη μέρα είναι οι βασικοί ομιλητές, οι οποίοι είναι διαφορετικοί, είναι διεθνούς εμβέλειας, βρίσκονται στη σκηνή και μοιράζονται εργαλεία, τρόπο σκέψης, νέες τάσεις και πολλά πολλά ακόμη. Και τη δεύτερη μέρα είναι η μέρα της εμβάθυνσης με διάφορα workshops. Το σημαντικό είναι όμως ότι το Mindspark δεν είναι ένα event μονόδρομο. Είναι ένα γεγονός αμφίδρομο. Δεν μιλάνε δηλαδή κάποιοι μόνο και εμείς ακούμε. Υπάρχει διάδραση, υπάρχει μοίρασμα, σύνδεση και κυρίως δίνει αφορμή για διάλογο και συζήτηση. Δηλαδή, η δουλειά που γίνεται την ώρα της παρουσίασης, την ώρα της ομιλίας, συνεχίζεται και στο διάλειμμα, και στο διάλειμμα για καφέ, και στο φαγητό, στους διαδρόμους. Θα δείτε, είναι μια εμπειρία το Mindspark. Θα μάθετε, θα γνωρίσετε, θα συνδεθείτε με πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους από εσάς. Αυτό είναι το σημαντικό. Και η αποκάλυψη είναι οι άνθρωποι του Mindspark. Και οι άνθρωποι που το διοργανώνουν, οι άνθρωποι που δουλεύουν γι' αυτό. Οι ομιλητές και οι συμμετέχοντες. Είναι όλοι σε ένα mood μοιράσματος και να μάθουν. Θα δείτε ότι είναι μια εμπειρία που δεν τη φαντάζεστε. Να σας πω για τα εισιτήρια, τα οποία από τις 16 Ιουλίου έως τις 9 Σεπτεμβρίου είναι η δεύτερη περίοδος και είναι τα regular εισιτήρια. Από τις 10 Σεπτεμβρίου θα βρείτε τα εισιτήρια με τιμή εισόδου. Τα βρίσκετε όλα αυτά στο mindspark.gr μαζί και με τους ομιλητές που είναι φέτος, που από ό,τι βλέπω, αν και δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη όλοι, έρχονται και άλλες προσθήκες, είναι συναρπαστικοί. Και να σας πω για τα 6 podcast που κάναμε και θα ακούσετε, είναι με τους Nick Godbehere. Ο Nick είναι Behavioral Insight Expert της εταιρείας Hits Marketing UK και έχουμε μιλήσει για το πώς αποφασίζουμε τι θα αγοράσουμε, αν θα αγοράσουμε το ένα προϊόν ή το άλλο, τι μας επηρεάζει, τι εκμεταλλεύονται τα brands. Με τον Αποστόλη Αϊβαλή, γνώριμο της εκπομπής, έχει ξανάρθει. Ο Αποστόλης είναι CEO της No Crunch, Digital Marketing Expert και μιλάμε για το πώς να βάλεις την επιχείρησή σου στον ψηφιακό χάρτη. Για τον Γιάννη Καλογεράκη, CEO της JMK, ο οποίος είναι ανθρωποκεντρικός corporate trainer, θα μιλήσουμε για τη δύναμη των millennials. Με τη Μαρία Μπόζογλου, CEO της Italy Lines και τον Τάσο Τζίκα, πρόεδρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της Τεχνόπολης, μιλάμε για το ταξίδι του στο επιχειρήν και φυσικά με τον Θοδωρή Σπηλιώτη, ιδρυτή του Αθωνικού Management και συγγραφέα του βιβλίου «Μοναχός που έγινε CEO και έχει ξανάρθει στην εκπομπή ο Θοδωρής», μιλάμε για τρεις αρχές του Αθωνικού Management, οι οποίες μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε τόσο στην επιχείρησή μας και στη startup μας, αλλά και στη δική μας αυτοβελτίωση. Να ακούσετε όλες τις εκπομπές, από όλες έχετε κάτι να πάρετε, είναι όλες διαφορετικές μεταξύ τους και θα τα πούμε στο Mindspark το Σεπτέμβριο. Φιλιά πολλά! Λοιπόν, πότε ήρθες εδώ? Την Παρασκευή βράδυ. Πρώτη φορά στην Αλεξανδρούπολη, όχι? Τρίτη φορά στην Αλεξανδρούπολη. Τρίτος το καλό. Α, λοιπόν. Ναι, αλλά αυτή τη φορά ήρθες από την Κωνσταντινούπολη. Ήρθα από την Κωνσταντινούπολη. Και πώς πέρασες το Θοδωρή Σπηλιώτη, is in the house για το Mindspark αυτή τη φορά? Χαίρομαι πάρα πολύ. Και εγώ πάρα πολύ. Έχει περάσει ένας χρόνος σίγουρα και παραπάνω. Ναι. Μετά από ένα χρόνο και πάλι μαζί σε διαφορετικό μέρος. Εντελώς σε διαφορετικό μέρος, στην Αλεξανδρούπολη. Και διαφορετικό λόγο. Διαφορετικό λόγο και ο Μοναχός τότε πόσες εκδόσεις είχε? Μία ή δύο. Μόλις είχε βγει. Ναι, ήταν. Μπορεί να ήταν η αρχή της δεύτερης, δεν θυμάμαι. Και αλλά... μόνο στα ελληνικά τότε. Και μόνο στα ελληνικά τότε. Τώρα. Τώρα είναι η 8η έκδοση. Ναι. Και πάμε για σε τρεις γλώσσες μετάφραση. Οι οποίες είναι. Σέρβικα, ρώσικα και αγγλικά.
Και τα οποία τα προμηθεύονται ο κόσμος από όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία. Ναι. Να το πούμε και αυτό. Βέβαια. Ο μοναχός που έγινε CEO και έφτασε χάρη του μέχρι και τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Έφτασε χάρη. Πώς έγινε αυτό? Πώς έγινε αυτό? Καλά, αναμενόμενο ότι θα γίνει. Θα το μάθαινε δηλαδή. Ναι. Βασικά, πολύ μεγάλη τιμή για μένα. Τεράστια τιμή ότι ο μοναχός έτσι, γιατί. Για μένα το παιδί μου είναι ο μοναχός. Δεν πήγα εγώ σαν Θοδωρής, πήγε ο μοναχός γιατί εκπροσωπεί. Το Άγιο Όρος ανήκει στη δικαιοδοσία του πνευματικά του Πατριαρχείου. Οπότε, α, σωστό και αυτό, ναι, δεν το σκέφτηκα, ναι, αυτό το συνδυασμό. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι ο πνευματικός πατέρας, ναι, του Άγιο Όρος, ναι, 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 είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο και κατ' επέκταση ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οπότε ήταν η τεράστια και η τιμή, αλλά και το βάρος, ναι, ναι, για το ότι τι θα πει ο Πατριάρχης. Θα πω έτσι, θα το πω χαριτολογώντας, τον αγκάλιασε πολύ το μοναχό, του άρεσε πάρα πολύ και η ιδέα, αλλά και ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει το Άγιο Όρος και τεχνοκράτες να επισκέπτονται, ναι, το Άγιο Όρος, και ήδη έχουν αρχίσει πάρα πολλοί τεχνοκράτες να επισκέπτονται το Άγιο Όρος και όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, και αυτό βοηθάει γιατί βρίσκουν πνευματικούς, βρίσκουν καθοδήγηση και άνθρωποι οι οποίοι είναι ηγέτες εταιρείες μετά γυρνάνε και γίνονται πιο χρήσιμοι σαν άνθρωποι, ναι, και για μένα αυτό είναι το βασικό. Οπότε ήταν πολύ μεγάλη χαρά και η όθηση μου δώσε ο Πατριάρχης και αν θες με έβαλε να σκεφτώ πώς αυτό μπορεί να γίνει παγκόσμιο, να το κάνουμε παγκόσμιο το μοναχό, ώστε να αυτά οι αρχές που περνάει ο μοναχός, πώς μπορεί να γίνουν ένα παγκόσμιο γίνεστε. Και σήμερα το πρωί διάβασα στη Huffington Post, δεν είναι τυχαίο τώρα, το συγκρίσει με το ιαπωνικό management. Ναι, ναι. Το αθωνικό management, οι γεωρίτες, η κουλτούρα της, να το πω έτσι, η φιλοσοφία σου μοιάζει πολύ με των Ιαπώνων, ναι, και στις επιχειρήσεις και τα λοιπά, γιατί έχουν πολλές κοινές αξίες. Δηλαδή εγώ κατέληξα μετά από έρευνα, λέω πώς είναι τόσο μακριά γεωγραφικά, έχουν κοινά στοιχεία, πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Όταν κάποια επιχείρηση, κάποια κοινωνία κρατάει παραδόσεις, ναι, ήθη, έθιμα και αξίες, διατηρείται στον χρόνο, και οι Ιάπωνες έχουν διατηρηθεί και σε πολύ ψηλό, ναι, επίπεδο, ναι, ναι, και το εκπαιδευτικό του σύστημα όπως λέει και το βιβλίο μέσα, αλλά και οι γεωρίτες έχουν διατηρηθεί στον χρόνο. Δεν είναι ένα σύστημα δηλαδή, που έχει σταματήσει μέσα στον χρόνο, αλλά, ναι, ένα, ναι, ναι, σύστημα το οποίο είναι χίλια χρόνια σε συνεχή δράση. Ναι. Και τώρα είναι και στην ακμή του. Δηλαδή οι αγιορείτες, ναι, έχουν, ναι, ναι, είναι πανεξαιρετικά όσον αφορά την οργάνωση, τη δομή. Και είναι κομμάτι του storytelling. Έχω διαβάσει ότι ο Τζόνι Άιβι, ο σχεδιαστής της Apple, ο βασικός σχεδιαστής, πριν βγάλει το iPhone, πήγε με την ομάδα του στην Ιαπωνία να μελετήσει, δεν, ναι, ξέρω εγώ τι, κάτι, τους αυτούς που σχεδιάζουν τα μαχαίρια τα Ιαπωνέζικα. Και από εκεί επηρεάστηκαν για να σχεδιάσουν. Είναι κομμάτι του story, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι αυτό, βέβαια. Ξέρεις τι, ακούς και πολλές ιστορίες, παράδειγμα αυτό που είπες τώρα, ότι υπάρχει ένα μοναστήρι στη Μονόπετρα που θεωρείται η πρώτη πολυκατοικία του κόσμου με 12 ορόφους, η οποία δεν έχει ούτε καλά, θεμέλια. Λες, την έχω δει στη φωτογραφία. Δεν έχει ούτε θεμέλια, ούτε κολόνες, και πήγε ο Καλατράβα, ναι, να δει πως αυτό το χτίσμα στέκεται εκεί πέρα χίλια χρόνια. Δηλαδή είναι απίστευτο. Ναι, υπάρχει, ναι, ναι, υπάρχει δηλαδή ένα storytelling από πίσω. Είναι σε αυτό, το ξέρω όμως. Ναι, υπάρχει. Είναι η πρώτη πολυκατοικία του κόσμου. Όχι, ότι ο Καλατράβα, ναι, πήγε, Καλατράβα και πήγε και μπνεύσε, ναι, και λοιπά. Ναι, αυτή, ναι, την ιστορία δεν την ξέρω. Γιατί σου λέει πώς το κάνανε, ναι, ναι, και πριν, ναι, που πάρα πολύ καιρό έτσι, και πώς στέκεται. Έχουν θαυμαστή τεχνογνωσία και αυτό που συζητάγαμε λίγο και off the record, ότι μπορούμε να πάρουμε στοιχεία, επειδή το management του Αγίου Όρους είναι ελληνικό management και ψάχνουμε τεχνογνωσία και καινοτομία πολλές φορές, είναι μπροστά μας αυτά, τα βλέπουμε. Οι μοναχοί έχουν τρομερή τεχνογνωσία για λόγους αυτοσυντήρησης, έχουν αναπτύξει τρομερές τεχνικές. Ας πάρουμε, ναι, σαν, ναι, σαν άνθρωποι πρώτα απ' όλα, σαν επιχειρήσεις, σαν δομές, ας πάρουμε τις τεχνικές τους και την φιλοσοφία τους, και όπου μας ταιριάζει ας την, ναι, εφαρμόσουμε. Ναι. Ξέρεις την εκπομπή που έκανα με τον Δημήτρη Μπουραντά για την ηγεσία, που είπαμε τη σημαντικότητα του storytelling στην ηγεσία και ότι μας λείπει στην Ελλάδα το storytelling και είναι μπροστά μας. Ναι, είναι, το έχουμε. Το έχουμε, είναι το ελληνικό, ήδη. Ελληνικότατο. Ναι. Ελληνικότατο. Οι άνθρωποι που είναι εκεί έχουν αναπτύξει τρομερή τεχνογνωσία. Παράδειγμα, θα πω ένα παράδειγμα τώρα γιατί μου έκανε και εμένα εντύπωση. Η Ιερά Μονή Βατοπεδίου έχει μέσα ιχθυοκαλλιέργειες δικές της. Ναι. Έχουν εκπαιδεύσει 7 μοναχούς, ναι, οι οποίοι προσέχουν τις ιχθυοκαλλιέργειες. Δηλαδή είναι και δίτες. Και δίτες. Ναι. Δηλαδή πρέπει να αναπτύξουμε αυτονομία, ναι, στους οργανισμούς, ναι, 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 μας, σε επιχειρήσεις μας, όλο αυτό το πράγμα, για να μπορούμε να σταθούμε στον χρόνο. Τι κάνουν, έχουν θωρακίσει
τους οργανισμούς τους με αυτονομία. Ναι. Όποια επιχείρηση έχει αυτονομία, δηλαδή δεν έχω ανάγκη, μπορεί να έρχεται κάποιος να με εκπαιδεύει, αλλά έχω φτιάξει τους κατέλους ανθρώπους, έτσι. Να μην εξαρτώ με αυτόν. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο πράγμα η αυτονομία. Όπως πολύ ωραίο πράγμα είναι και να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που κάνουν, που λέγαμε την προηγούμενη φορά στην προηγούμενη εκπομπή, το rotation. Να αλλάζω θέσεις και να μάθω να περνάνε όλα από την ίδια θέση δηλαδή. Είναι, γιατί ξέρω πώς δουλεύει. Πώς λειτουργεί. Αυτό κάνει η Amazon. Ναι, η Amazon το κάνουν και πάρα πολλές εταιρείες. Πλέον το κάνουν πάρα πολλές εταιρείες. Το έχουν και είναι και σε εταιρείες οι οποίες εκπαιδεύω. Του λέω ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα που έχετε κάνει εδώ και λέει το rotation. Γιατί, rotation, ναι. Γιατί σε βάζει σε καινούργια μονοπάτια. Σε βάζει σε βάθος. Φεύγει από τη ζώνη άνεση, σε βάζει σε βάθος. Μπορεί να σου αρέσει κάτι άλλο και να πει: εμένα μου αρέσει, μπορεί να εξελιχθώ εδώ πέρα. Και κατανοείς κιόλας και πώς λειτουργεί τελικά. Δηλαδή, μια εταιρεία δεν είναι ο marketing manager και τελεία. Από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχουν και σίγουρα υπάρχουν. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό και μπορεί να εξελίξει του ανθρώπου σου, μπορεί να κάνει πράγματα και δεν είσαι πάρα πολύ σαν ομάδα. Είναι πολύ σημαντική ομάδα. Αν έχει πετύχει το Άγιο Όρο σαν δομή είναι η ενότητα. Ναι. Δεν έχει σπάσει ποτέ την ενότητα και είναι όλοι σαν οικογένεια. Σου λέει: εγώ αποφάσισα να είμαι μια οικογένεια. Ναι. Έχω παραδείγματα ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες μέσα στην κρίση πετύχανε επειδή κρατηθήκαν σαν οικογένειες. Προσπαθήσαν να διατηρήσουν το προσωπικό, να μην κάνουν απολύσεις και έχουν αυτό ότι υπάρχει μια πάντα πατριαρχική, να το πω έτσι, φιγούρα, η οποία είναι ο ηγέτης σε μια επιχείρηση και από κάτω είναι τα παιδιά. Ναι. Και αυτό τους κάνει ενωμένους, δηλαδή να μην σπάσουν. Όταν πας μόνος σου ή όταν κάνεις σπασμωδικές κινήσεις, ναι, υπάρχει θέμα. Άμα θέλεις να πας μακριά, λέει, πήγαινε με παρέα. Με παρέα. Αυτό. Θα περάσεις και καλύτερα. Θα περνάς και καλύτερα. Και ίσως πας και σε διαφορετικό δρόμο από εκεί που πήγες. Ποιες είναι οι αρχές του Αγίου Όρους που θα πούμε σήμερα που μπορούμε να υιοθετήσουμε. Να πούμε τρεις αξίες, έτσι, αρχές, αλλά νομίζω είναι πολύ σημαντικές γιατί μιλάμε για αξίες στην εποχή μας. Η νούμερο ένα αξία για μένα από αυτό που έχω δει και μου έχουν μεταδώσει οι μοναχοί και τη θεωρώ πολύ, πολύ σημαντική και για την ηγεσία και το λένε όλα τα εγχειρίδια πλέον, τα σύγχρονα και το Harvard και πολλά MBA, είναι η ταπεινότητα. Μας διδάσκουν να είμαστε ταπεινοί σαν άνθρωποι γιατί το αύριο δεν ξέρουμε ποιο είναι. Ναι. Οπότε όταν έχουμε έπαρση δεν μπορούμε να διαχειριστούμε μια αποτυχία εύκολα. Οπότε η ταπεινότητα μας βοηθάει να είμαστε διαφορετικοί. Όταν όλος ο κόσμος έχει έπαρση, ναι, αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είμαστε να ταπεινοί. Το νούμερο δύο και πολύ σημαντικό για μένα και νομίζω είναι το παγκόσμιο τρέντ είναι το ήθος και η αικαιρεότητα. Είναι χρέος μας να είμαστε ηθικοί σαν άνθρωποι για, ναι, για να είμαστε και χρήσιμοι στην κοινωνία. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ηθικός δεν πάει μακριά, αυτό που λέγαμε πριν. Θα πάει μέχρι ενός σημείου, θα κοροϊδέψει ανθρώπους, ναι, 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 θα γελάσει τον εαυτό του, αλλά δεν θα πάει μακριά. Και τώρα στην εποχή της διαφάνειας και είπαμε και για τους millennials χθες που είναι σημαντικό για αυτούς. Βέβαια. Είναι η ηθική είναι νούμερο ένα γιατί αφήνεις αποτύπωμα, γίνεσαι χρήσιμος ως άνθρωπος, προσφέρεις στην κοινωνία. Οπότε το ήθος και η ακεραιότητα για μένα είναι πάρα πολύ σπουδαίο μαζί με την ταπεινότητα. Γίνεσαι ένας χρήσιμος άνθρωπος. Που στην Ελλάδα μας λείπει κιόλας. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η. Πώς να το πω τώρα, η κακή φήμη ότι οι ελληνικές εταιρείες. Ναι. Δεν. Ναι. Την έχει την κακή φήμη και θα πω το τρίτο να το συνδέσω είναι η πειθαρχία. Ό,τι έχουμε πετύχει στη ζωή μας, εγώ το λέω και για. Βλέπω τον εαυτό μου κάθε φορά, κάνω αυτοκριτική και λέω: όπου δεν είχα πειθαρχία, δεν απέτυχα. Ναι. Και η πειθαρχία, ξέρεις, ξεκινάει από μέσα μας, σαν εσωτερική. Αυτοπειθαρχία και επεκτείνεται σε διάφορους τομείς. Ό,τι έχουμε πετύχει στη ζωή μας είναι λόγω της πειθαρχίας. Αν έχουμε την πειθαρχία μέσα μας, μπορούμε να πετύχουμε εξαιρετικά πράγματα. Ναι. Και μπορούμε να βάλουμε πιο εύκολα στόχους και μπορούμε να πάμε πάρα πολύ μακριά. Οι πειθαρχημένοι άνθρωποι, λένε οι μοναχοί, είναι οι ελεύθεροι άνθρωποι. Γιατί, ναι. Ναι, πολύ ωραίο αυτό. Πειθαρχημένος ελεύθερος, γιατί σου λέει: ξέρω που πάω, ξέρω τι κάνω, ξέρω τι θέλω μέσω της πειθαρχίας μου. Οπότε είμαι και ελεύθερος. Ναι. Δεν ψάχνω δεξιά-αριστερά κτλ. Οπότε, αν θα έλεγα ένα τρίπτυχο έτσι αξιών που πρέπει να έχουμε σαν άνθρωποι πρώτα, δεύτερο σαν επαγγελματίες, σαν ηγέτες, σαν μάνατζερ, είναι αυτά τα τρία. Δηλαδή να είμαστε ταπεινοί, να έχουμε πειθαρχία και να έχουμε και ηθική μέσα μας. Γι' αυτό οι μοναχοί εφαρμόζουν πολύ αυστηρό πρόγραμμα ημερήσιο και το ίδιο κάνουν και αυτοί που επισκέπτονται έστω και για μία μέρα. Ναι. Είναι γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή να είναι πειθαρχημένοι, έχουν συγκεκριμένο πρόγραμμα όπως είπαμε και έχουν και συγκεκριμένες δουλειές να βγάλουν. Δηλαδή είναι παραγωγικοί. Μοιρασμένες. Ναι, και είναι και παραγωγικοί. Έτσι σου λέει, ό,τι και να γίνει, εγώ πρέπει να κάνω συγκεκριμένες δουλειές γιατί θα έρθουν επισκέπτες, θα έρθουν προσκυνητές.
Δηλαδή δεν υπάρχει στο μοναχό τι δεν κάνω. Δηλαδή το μοναστήρι, η μονή πρέπει να δουλέψει, ό,τι και να γίνει. Ναι. Από έναν επισκέπτη να έρθει, ως 100 να έρθουν, οι δουλειές πρέπει να γίνουν. Οπότε αυτό χρειάζεται πειθαρχία, χρειάζονται και άλλα πράγματα βέβαια. Και μπορούν να σημούν και έκτακτα περιστατικά, βέβαια, φαντάζομαι. Και υπάρχει αυτό ότι ο ένας στηρίζει τον άλλον, ναι, και μπορεί λόγω του rotation να συμπληρώσει μια θέση, γιατί μπορεί να έχει περάσει από κάποια άλλη θέση πριν από 1-2 χρόνια. Ναι. Οπότε αυτή η ομαδικότητα, δηλαδή η συλλογικότητα, τους έχει βοηθήσει πάρα πολύ να πάνε μπροστά. Και θέλω να πω, δηλαδή όλο αυτό πηγάζει ότι έχουν προσπαθούν μάλλον να ταπεινώνουν τον εγωισμό τους. Δηλαδή εμείς πολλές φορές δεν πετυχαίνουμε πράγματα γιατί ανεβαίνει το εγώ μας, ο εγωισμός, και δεν δεχόμαστε πράγματα. Mm-hmm. Το αντίθετο η μοναχή σου λέει, εγώ ταπεινώνομαι, ναι, δέχομαι πράγματα, κάνω πράγματα και δεν το κάνω μόνο για μένα, το κάνω για να δουλέψει μια δομή, να δουλέψει, ναι, μια κοινωνία εν γέννη, γιατί το Άγιος είναι μια κοινωνία, δεν είναι μόνο οι μονές που είναι ανεξάρτητες, ναι, αλλά υπάρχει, ναι, μια κοινωνία. Και όταν... Ναι, όχι, και αυτό έχουν διατηρηθεί στην ενότητα, δηλαδή ταπεινώνουν το εγώ. Που δεν το έχουμε σαν κοινωνία. Όχι, δεν το έχουμε. Ακριβώς το αντίθετο. Είναι ποιος θα πάρει το credit. Ναι, ποιος θα πάρει το credit. Και τι έγινε, το πήρες. Και τι έγινε, πάμε παρακάτω. Και τίποτα. Και είσαι ευτυχισμένος. Είσαι για 5 λεπτά. Έστω για 5 λεπτά, ναι. Θέλω να πω σε μια επιτυχία της μονής, οτιδήποτε επιτυχία και να, ναι, είναι αυτή. Γιατί φαντάζομαι θα υπάρχουν επιτυχίες μικρές, σίγουρα. Σίγουρα. Το credit, ναι, πηγαίνει παντού. Στην ομάδα. Πάει στην ομάδα και είναι όλοι ευτυχισμένοι και με τα λίγα που έχουν. Δηλαδή εκεί μαθαίνουν να ζουν και με τα λίγα όσον αφορά. Θα μου πεις, είναι μια. Δεν είναι τόσο απομονωμένη κοινωνία. Γιατί δέχονται, τελικά. Γιατί δέχονται πάρα πολύ κόσμο. Δέχονται εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο, ναι, ναι, κάθε χρόνο. Και δηλαδή, μερικοί είναι VIPs. Δεν αποκομμένοι. Δεν είναι αποκομμένοι από τον κόσμο. Οπότε. Και πολλοί VIPs, πολλοί, ναι, επιχειρηματίες. Έτσι θέλουν να δουν όλο αυτό τον τρόπο ζωής. Οπότε. Έχουν πάρα πολλά ερίσματα από τον έξω κόσμο και ξέρουν πάρα πολύ καλά τα προβλήματα του κόσμου. Ναι. Δηλαδή, είναι να πεις ότι είναι αποκομμένοι. Εμείς έχουμε μια εικόνα αποκομμένου μοναχού που προσέχεται, ναι, το όλη έχουμε, μέρα. Το δεν είναι αυτό το πράγμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τεχνοκράτες, μοναχοί και καθηγητές πανεπιστημίου και πρώην CEO που είναι μοναχοί στο Άγιο Όρος. Και γράφουν και ξένες εφημερίδες γράφουν εξαιρετικά άρθρα για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ευτυχισμένοι. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, το θέμα είναι να είμαστε ευτυχισμένοι, ναι, με αυτό που, ναι, κάνουμε, ναι, 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 ή με αυτό που δεν κάναμε και προσπαθούμε να το κάνουμε. Έτσι, δηλαδή, να έχουμε ένα στόχο και να πετύχουμε. Αλλά το θέμα είναι να είμαστε. Εγώ αυτό μου είπανε και αυτό προσπαθώ να κάνω και μεταφέρω, να είσαι χρήσιμος. Πού να είσαι χρήσιμος, καλός. Είναι σχετικό το καλός για μένα. Καλός είναι κάτι διαφορετικό, για σένα κάτι διαφορετικό. Ναι, αλλά, ναι, το χρήσιμος είναι χρήσιμος στο τέλος της ημέρας. Νιώθω χρήσιμος, είμαι και το εγώ καλά. Το χρήσιμος είναι καταπληκτικό, καταπληκτική αίσθηση. Ναι, ναι, χρήσιμος, νιώθω χρήσιμος. Γεμίζει η ψυχή μου. Γεμίζει η ψυχή μου. Οπότε, ξέρεις, όταν σου μεταδίδουν αυτά, όλα αυτά τα πράγματα με ανδιοτέλεια, είναι σημαντική η ανδιοτέλεια σε όλο αυτό, γιατί δεν έχουν να κερδίσουν κάτι από σένα. Ναι. Σου λένε την αλήθεια, σου αρέσει ή δεν σου αρέσει. Στείλε την αλήθεια έτσι. Ναι, γιατί δεν έχουν κάτι, δεν έχουν καμία σχέση μαζί σου εσένα, που έχουν κέρδος. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει κάτι, οπότε ξέρεις, η αλήθεια λίγο πονάει. Οπότε εσύ όμως τη δέχεσαι την αλήθεια, γιατί την ακούς από έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρεις ότι έχει ένα δύο τέλεια. Ο οποίος δεν την ακούει, δεν θέλει να την ακούσει. Ναι. Λέει πολλές φορές, λένε καμιά φορά, δεν έρχονται να εξομολογηθούν γιατί θέλουν να κρύψουν πράγματα. Είναι ωραίο να ξέρεις καμιά φορά σαν άνθρωποι να απογυμνωνόμαστε και να τσαλακωνόμαστε, γιατί αυτό μας προχωράει παρακάτω. Έτσι, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Δεν έχει σημασία τι θα πεις. Σημασία είναι ότι τσαλακώνεσαι, πας πιο κάτω, κάνεις ένα βήμα πίσω, κάνεις δύο βήματα μπροστά. Ναι. Είναι όλο αυτό που έχουμε πει, ότι η ζωή έχει πάρα πολλά πάνω κάτω, πολλές φορές πολλά κάτω και λιγότερα πάνω, αλλά ναι, 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 δεν τα παρατάμε. Γι' αυτό λένε ότι, κάτι τελευταίο να πω, ότι ο αγώνας έχει μεγαλύτερη αξία από τη νίκη. Εγώ όταν το είχα ακούσει, μου λένε γιατί παλεύεις, για τη νίκη, ο αγώνας. Ο αγώνας, βέβαια, γιατί συμφωνώ. Σου λέει ότι η νίκη κρατάει μια στιγμή, αυτό που έλεγες, δηλαδή το credit των 5 λεπτών, αλλά ο αγώνας πολλές στιγμές που συνθέτουν τη νίκη. Δηλαδή δεν πας μόνο για την κούπα, ναι, πας για όλο αυτό που έχεις ζήσει. Και παράδειγμα, εμείς
Στο Mines Park ζήσαμε και το από πίσω. Ωραία είναι το χειροκρότημα. Αλλά το από πίσω είναι τρομερό πράγμα. Ξέρεις, ο Γιάννης Αντιτοκούμπο στα προφίλ του στο Instagram και στο Twitter γράφει αυτό. There is beauty in the struggle. Ναι. Ο αγώνας έχει ομορφιά. Αυτό. Και αυτό μας το διδάσκουν καλά οι μοναχοί. Γιατί σου λέει, οκ, okay, του λέω, άμα δεν νικήσω, μου λέει, αν δεν προσπαθήσεις, θα φτάσεις στη νίκη. Και στα λένε έτσι. Ναι, ποτέ. Θέλω να μου πεις από την πρώτη έκδοση τι σου είπαν οι μοναχοί. Α, να ναι. Βάλεις εξτρά, να βγάλεις τι τους κάπως. Ναι, είχα πολύ μεγάλο άγχος πώς θα το πάρουν, πώς θα το κλάβουν. Ένα τέτοιο εγχειρίδιο το οποίο δεν έχει ξαναγραφτεί και εντός εγωγικών να αποκαλύπτει κάποια μυστικά τους που δεν είναι μυστικά τελικά, δηλαδή είναι πράγματα τα οποία αλλά κάνουν. Αλλά τα βλέπουν αποτυπωμένα στο χαρτί, τέλος πάντων. Ήταν πολύ θετική η αντίδρασή τους, τους άρεσε πάρα πολύ. Και με ενθαρρύνανε να προχωρήσω και άρχισαν να με εμπιστεύονται και εμένα, γιατί είναι δύσκολο να σε εμπιστευτούν. Και να μου λένε πράγματα όσον αφορά τη διοίκηση. Παράδειγμα, άκουσα πρόσφατα, γιατί δεν το έχω καταγράψει ακόμα, αλλά το λέω, θα το καταγράψω. Για να είσαι ταπεινός, μου λέει ένας μοναχός, για να είσαι ταπεινός, κάτι άλλο πρέπει να είσαι πριν. Λέω, τι πρέπει να είσαι, για να έχεις ταπεινότητα, μου λέει, τι πρέπει να έχεις. Τι λέω, τι πρέπει να είσαι, πρέπει να είσαι πράος σαν άνθρωπος. Ένας πράος άνθρωπος είναι και ταπεινός. Ναι. Δηλαδή, για να είσαι ταπεινός. Δύσκολη πράγματα. Δύσκολα. Εκτός μοναστικών. Ναι, για να είσαι πράος πρέπει να είναι δύσκολο. Αλλά σου λέει, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να τις δουλέψεις. Όσο μπορείς. Εντάξει. Εμείς έχουμε εδώ πέρα τις διασπάσεις από τον έξω κόσμο. Αυτό. Και δεν είναι όλα αγγελικά πλασμένα. Ναι. Αλλά και εκεί μην ξεχνάμε ότι δεν έχουν και εξωτερικούς παράγοντες. Έχουν επισκέπτες, έχουν προσκυνητές, πολλές φορές έχουν κάποιους εργάτες. Έχουν θέματα και εκεί πέρα. Εντάξει, μπορεί να μην έχουν οικογένειες, παιδιά κτλ. Αλλά έχουν και εκεί πέρα περισπασμούς. Οπότε ξέρεις, κάθε φορά μου λένε από κάτι το οποίο με προβληματίζει πραγματικά. Αλλά είναι πολύ όμορφο γιατί καταλαβαίνεις πόσο ωραίο είναι αυτό. Έχει προσθήκες δηλαδή η τελευταία έκδοση. Η τελευταία έκδοση. Πειραγμένο λίγο είναι. Λίγο πειραγμένο που λέμε. Ναι, remixed. Remixed. Και αυτή η έκδοση θα μεταφραστεί στα σέρβικα, στα ρώσικα και στα αγγλικά. Ναι. Και ευελπιστούμε να μεταφραστεί και σε άλλες. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και συνέχεια. Ευελπιστώ, ναι. Ευελπιστώ. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι αυτό έτσι είναι η αποστολή μου, να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται αυτό. Και θέλω να σας πω ότι επειδή αυτή η εκπομπή λέει την απόλυτη αλήθεια, δηλαδή δεν λέμε motivation και επιτυχίες και αυτά κτλ. Να σας πω ότι κάτι που δεν το ήξερα, το έμαθα πρόσφατα, ότι ο Θοδωρής όταν πήγε το βιβλίο του Βόλτα στους εκδοτικούς οίκους, ήταν οι απορρίψεις διαδοχικές. Έτσι, να τα λέμε όλα. Ναι, δεν είναι ναι, ότι βέβαια. Πήγε ο Θοδωρής, έγραψε και του είπανε καταπληκτική ιδέα, ξεκινάμε. Όχι, ναι. Φυσικά είχα απορρίψεις. Φυσικά ότι είχα υπογράψει το βιβλίο και ενώ το είχα υπογράψει, μου είπαν ότι το βιβλίο δεν είναι καλό και εμείς εκδίδουμε μόνο καλά βιβλία. Φοβερό. Εντάξει, τώρα. Αγένεια συνέχεια και παντού. Ωραία. Ελπίζω τώρα να βλέπουν όλοι. Αυτοί βλέπουν, εννοείται. Οι haters βλέπουν πιο πολύ από όλοι. Όλοι βλέπουμε ακριβώς το τι κάνουμε. Έτσι. Οπότε, εγώ όμως είχα αποφασίσει έστω και ένα αντίγραφο να πουλούσα και το λέω ειλικρινέστατα αυτό, επειδή το θεωρούσα ένα. Το βιβλίο το γράψα με ανδιοτέλεια, θαυμασμό για τη δομή που έβλεπα και πολύ αγάπη. Δεν το έκανα για να το κάνω και δεν το έκανα για τα χρήματα. Οπότε, όλο αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Να πω ότι εγώ προχωράω ό,τι και να γίνει. Δεν πειράζει, εγώ θα το βγάλω. Φαντάσου όμως, αναρωτιέμαι να είχα ακούσει τους ειδικούς και να έλεγα ο ειδικός μου λέει αυτό το βιβλίο δεν είναι καλό και δεν αξίζει. Μήπως να το ξανασκεφτώ. Όχι. Εγώ έκανα αυτό που πραγματικά πίστευα και δικαιώθηκα όσον αφορά ότι ναι, πρέπει να κάνουμε αυτό που πραγματικά μας λέει η διέστησή μας και αυτό που πιστεύουμε και ας αποτύχει. Θα είχα μετανιώσει να το είχα κάνει, αν είχα πει άστο ένα χρόνο και βλέπουμε, γιατί δεν είναι καλό πραγματικά. Πρέπει να ακούμε τους εαυτούς μας και όχι τους άλλους. Ναι, ιστορίες από ανθρώπους που τους είπαν όχι είναι ατελείωτες. Ναι. Και τελικά πρέπει να πιστεύουμε εμείς οι ίδιοι για την αξία μας. Ξέρεις, εγώ το όχι, αυτό το όχι σαν να μην το άκουσα, σαν να προσπέρασε. Δηλαδή λέω, ίσως με ενόχλησε στιγμία, γιατί λέω, δεν υπήρχε μια συνέπεια σε όλο αυτό. Ναι. Αλλά εγώ θα το έβγαζα. Μπορεί να το έβγαζα μετά από ένα χρόνο, αλλά θα το έβγαζα. Αλλά βρέθηκε ένας όλος εκδοτικός οίκος, το έβγαλα και είχε αυτό. Να το πούμε για τον εκδοτικό οίκο, να το ξέρουμε. Ναι, είναι η iWrite και είμαι πολύ χαρούμενος που συνεργάστηκα, γιατί είναι νέοι άνθρωποι και προσπαθούν και έχουν και έδρα τη Θεσσαλονίκη, έχουν γραφεία και στην Αθήνα και κάνουν και πραγματικά προσπαθούν να κάνουν ποιοτική δουλειά και πάρα πολλοί πλέον συγγραφείς
και οι συγγραφείς εμπιστεύονται την iWrite, αλλά και ναι, έτσι, γιατί, είναι γιατί είναι σημαντικό αυτό. Έτσι, δηλαδή να βρίσκεις ένα σπίτι έτσι, για να μπορέσεις να εκδώσεις το βιβλίο σου. Αλλά πραγματικά πρέπει να κάνουμε αυτό που θεωρούμε σωστό. Εμείς, για μας. Ναι, δηλαδή, γιατί εμείς, στο τέλος της ημέρας, εμείς κάνουμε ταμείο. Για μας πρώτα. Δεν κάνει ο άλλος ταμείο. Στο τέλος της ημέρας, εμείς κάνουμε ταμείο. Ναι. Και για να ξαναγυρίσω λίγο στους μοναχούς, οι μοναχοί όταν. Όταν μου είπαν να μεταφράσουμε το βιβλίο, μου είπαν κάποιοι μοναχοί να το μεταφράσουν, οι οποίοι ξέρουν και ξένες γλώσσες και τα λοιπά. Και ρώτησα, εγώ αναρωτήθηκα, καλά οι μοναχοί να το μεταφράσουν, και μου είπε κάποιος έμπειρος πάλι, ό,τι κάνουν οι μοναχοί το κάνουν καλά. Α, είναι δηλαδή προσιλωμένοι στην λεπτομέρεια. Έχουν αφοσίωση και δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλουν αποτέλεσμα το οποίο να μην είναι καλό. Ναι. Γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά γιατί είναι εκεί και γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο το οποίο θα το κάνουν και γιατί θα το κάνουν. Ναι. Οπότε αυτό είναι πολύ καλό μάθημα και για μένα, ναι, που αφισβήτησα εντός εισαγωγικών κάτι το οποίο θα αναλαμβάνα, ναι, να κάνουν. Είναι πολύ γιατί δεν πήγα σε επαγγελματία, ναι, που δεν μεταφραστεί ενδεχομένως, ναι, που το κάνει όμως, αυτό χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει κάτι από εκεί και να μην είναι σωστό, ναι, και να μην είναι καλό. Οπότε είναι σημασία η αφοσίωση που είπαμε. Ναι, ναι, η αφοσίωση. Η αφοσίωση είναι πολύ σημαντική. Είναι πολύ σημαντική και δεν πρέπει να έχεις εξωτερικούς παράγοντες και να σε βγάζουν έξω από το στόχο σου. Εσύ είσαι εκεί, παροπίδες και λες: εγώ θα φτάσω. Θα φτάσω. Στόχο, θα φτάσω. Άμα ακούς το εξωτερικό περιβάλλον, δεν θα φτάσει ποτέ πουθενά. Ναι. Γιατί πάντα υπάρχουν δυσκολίες, πάντα υπήρχαν δυσκολίες και πάντα θα υπάρχουν δυσκολίες. Εγώ λέω: θα φτάσω. Δεν ακούω εξωτερικούς παράγοντες, πηγαίνω. Γι' αυτό πολλές φορές λένε τα business plan. Τα ετήσια ή παραπάνω δεν υπάρχουν πλέον. Γιατί αλλάζουν τόσο πολλές συνθήκες, τόσο γρήγορα. Αλλά ο στόχος είναι στόχος. Ναι, εγώ είναι να πάω μπροστά. Εγώ θα φτάσω εκεί πέρα. Μπορεί να μην πάω από τον αλφα δρόμο, μπορεί να πάω από ένα shortcut, αλλά θα φτάσω. Το λέει και ο Μικ Τζάγκερ, έχω να σου πω. Όχι ο Μικ Τζάγκερ, ο Keith Richards. Με ρωτάνε, λέει, γιατί ανεβαίνω στη σκηνή. Γιατί δεν το κάνω, λέει, ούτε για τα λεφτά, ούτε για εσάς. Το κάνω μόνο για μένα. Ναι. Και εγώ το μοναχό τον έγραψα. Για μένα, δηλαδή, γέμισε η ψυχή μου. Αυτό. Και όταν γεμίζει η ψυχή σου, μου λέγε κάποιος, βγες και ρώτα τώρα έξω και ρώτα σε 10 ανθρώπους να τους ρωτήσεις αν έχουν στόχο στη ζωή τους. Ποιος είναι ο στόχος? Δεν έχουν, το ξέρω. Δεν έχουν. Εγώ βρήκα στόχο. Βρήκα στόχο γιατί γέμισε η ψυχή μου. Από τη στιγμή που γέμισε η ψυχή μου, βρήκα και το στόχο. Βρείτε μου. Το στόχο που γεμίζει την ψυχή, ναι, σας. Αυτή είναι η μόνη οδηγία, συμβουλή. Αυτό είναι. Βρείτε, ναι. Τι γεμίζει την ψυχή μας. Αυτό, την ψυχή μας. Και όταν το βρείτε, που λέει και ο Steve Jobs, θα το καταλάβετε. Ναι, εγώ το κατάλαβα. Ναι. Γεμίζει την ψυχή και μου. Εγώ το κατάλαβα. Είναι αποστολή ζωής και νιώθω και πολύ ευτυχισμένος και πολύ, πολύ καλά με τον εαυτό μου. Και όταν το κάνεις, δεν καταλαβαίνεις ότι προσπαθείς, καταλαβαίνεις ότι κερδίζεις συνέχεια πράγματα, γίνεσαι πιο γεμάτος, πιο χρήσιμος. Ναι. Χρησιμότητα, δηλαδή δίνεις πίσω. Όταν βρεις το στόχο σου, αρχίζεις και δίνεις πίσω. Και κατά μία έννοια μετά θα αρέσει και μπαίνεις σε ράγες μόνο. Ναι. Εγώ ξέρεις, έχω αρχίσει τώρα και πιστεύω ότι έλαβα πράγματα και θέλω να προσφέρω περισσότερα από όσα έλαβα. Ναι. Ένα άλλο πράγμα. Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό. Που μας λένε οι μοναχοί είναι να προσφέρεις περισσότερα από όσα λαμβάνεις. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Δηλαδή να μην μπαίνει συνέχεια, θα μπουκώσεις. Ενώ δίνε ναι, και θα δεις ότι θα σου έρθουν και άλλα πράγματα. Και να μην γυγρατάς κιόλα την μπλοκάκι, είναι μίζερο. Ναι. Κάνε πράγματα. Θα νιώσεις ωραία, όμορφα. Ναι. Εντάξει, έχουμε πάρει, ξέρεις, μας έχουν μάθει ίσως να παίρνουμε. Όχι, να δίνουμε. Γιατί πρέπει, όποια και επιχείρηση είναι επιτυχημένη, είναι αυτή η οποία προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, στην κοινωνία, στους εργαζόμενους, νοιάζεται, ναι, είναι το νοιάζομαι που κάνω πράγματα. Δεν είναι καθαρά τι έχω στόχο να βγάλω 5 προϊόντα και το κέρδος. Πουθενά δεν πας έτσι, γιατί δεν έχεις ευχαριστημένους εργαζόμενους. Θέλω να κάνω κάτι ακόμα και εταιρείες οι οποίες κατά κάποιο τρόπο βγάζουν βλαβερά προϊόντα, βλέπε κάπνισμα, βλέπεις εργαζόμενους που έχουν πολύ ευχαριστημένους και θέλουν να κάνουν πράγματα γιατί ξέρουν ότι βγάζουν ένα προϊόν βλαβερό ώστε να προσφέρουν στην κοινωνία και κάνουν πάρα πολλά έργα, ναι, φιλανθρωπικά. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες και οι εταιρείες οι οποίες είναι νούμερο ένα σε εργασιακό περιβάλλον είναι εταιρείες οι οποίες έχουν πολύ ψηλά την εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα και προσφέρουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε εγώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Για ακόμα μια φορά, Θοδωρή Πιλιώτη, τον κάνετε Google, τα βρίσκετε όλα εκεί και στο γιατί όχι όταν θα βγει η εκπομπή και όλες οι υπόλοιπες μαζί για το Mindspark. Περιμένουμε τα βιβλία
Για να τα πούμε στους γνωστούς μας που μιλάνε άλλες. Πότε θα βγει αφού έχουμε. Τα ετοιμάζουμε τώρα, δεν έχω ακριβή ημερομηνία, αλλά μέσα στο, μέσα στο έτος. Α, μέσα στο έτος. Οκ, μέσα στο έτος. Ο μοναχός που έγινε CEO, το βρίσκεται παντού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά πολλά.